Σύνδεση με οδό Αβάντων. Η Κάτια Καραχάλιου με ενημερώνουν ότι έχει δίπλα της την Δήμαρχο Χαλκιδαίων. Πάμε λοιπόν να τη συναντήσουμε με την κυρία Βάκα. Καλό βράδυ, καλησπέρα. Καλησπέρα και πάλι, Μαρία, και πάλι εδώ στην οδό Αβάντων. Δίπλα μου έχω τη Δήμαρχο Χαλκιδαίων, την κυρία Έλενα Βάκα. Κυρία Βάκα, μια σημαντική εκδήλωση σήμερα για καλό σκοπό. Το μήνυμά σας για αυτήν. Δυστυχώς, η βία στις μέρες μας είναι ένα φαινόμενο που έχει κατακλείσει την κοινωνία με οποιαδήποτε μορφή, είτε είναι βία κατά των γυναικών, κατά των παιδιών, κατά των ηλικιωμένων. Ζούμε άλλωστε σε ιδιαίτερες συνθήκες, δύσκολες συνθήκες και υγειονομικά και οικονομικά και κοινωνικά. Το μόνο όπλο λοιπόν ενάντια στη βία, σε κάθε της μορφή, είναι η αγάπη. Η αγάπη και η αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο. Είναι το μήνυμα αυτό ακριβώς που μας δίνει σήμερα ο καλός Σαμαρίτης, ο οποίος πάντα μέσα από τις πετυχημένες και γεμάτες ανθρωπιά δράσεις του θέλει να δώσει όχι απλά μήνυμα, αλλά θέλει να βοηθήσει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση τέτοιων λυπηρών, τραγικών για την κοινωνία μας φαινομένων. Εμείς λοιπόν τι έχουμε να κάνουμε? Έχουμε να δώσουμε το ουσιαστικό παρόν, να βοηθήσουμε την προσπάθεια του καλού Σαμαρίτη, δίνοντας ο καθένας ένα κομμάτι από την καρδιά του και την ψυχή του στην προσπάθεια αυτή, να ευχηθούμε καλές γιορτές, μακριά από κάθε μορφή βίας, είτε είναι σωματική, είτε είναι λεκτική, από οποιαδήποτε μορφή της, και ας κατακλείσει η αγάπη και η αλληλεγγύη της καρδιές των ανθρώπων. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από σήμερα, με μπροστάρι τον καλό Σαμαρίτη, και να δώσουμε το δυναμικό μας έμπρακτο παρόν. Θα ήθελα και ένα μήνυμα προς τις γυναίκες που κακοποιούνται. Τι θα λέγατε σε εκείνες ως γυναίκα και ως νομικός? Στις γυναίκες αυτές θέλω να πω ότι δεν είναι μόνες. Δεν είναι μόνες γιατί και η πολιτεία και οι φορείς, όπως και εμείς στο Δήμο Χαλκιδαίων μέσα από το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης, το οποίο υπάρχει εδώ, είμαστε δίπλα τους, έτοιμοι να συνδράμουμε όλων αυτών των αγώνα που έχουν να δώσουν για να σταματήσει αυτό το οδυνηρό φαινόμενο στη ζωή τους. Πάνω απ' όλα όμως τους εύχομαι κουράγιο. Χρειάζεται μεγάλη ψυχική δύναμη να παλέψουν πρώτα με το φαινόμενο ως φαινόμενο και μετά με τον ίδιο τους τον εαυτό και την κοινωνία και τον τρόπο που ακόμα και σήμερα δυστυχώς πολλές φορές σου αντιμετωπίζει. Δεν είστε μόνες όλες οι γυναίκες που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα. Ελάτε, μιλήστε και απευθυνθείτε με δύναμη στους ειδικούς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μαρία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Δήμαρχο Χαλκιδαίων. Τις ευχές μας και τα χρόνια πολλά να μεταφέρεις, Κάτια Καραχάλιου. Επιστρέφουμε πολύ γρήγορα σε εσάς, εκεί στην εξωτερική μας σύνδεση.